μέσα σε μια καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου και πάνω σε ένα πρόχειρο στρώμα στην Ελλάδα του 2022, μετέφεραν κάτοικοι της Ιεράπετρας τον 84χρονο κατάκητο συγγενή τους από το νοσοκομείο προς το σπίτι, φέρνοντας στο φως τριτοκοσμικές εικόνες και την ντροπή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συμφωνήσαν και όλοι. Λέει, αφού έχετε καρότσα, λέει, είναι πολύ καλά. Πού εφτάξαμε, ντροπή και έσχος. Ο 84χρονος τηλέμαχος Δαγαλάκης από τη Γραλιγιά, που τα τελευταία χρόνια είναι κατάκητος μετά από σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις στα ισχύα, μεταφέρθηκε σπευσμένα το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, προκειμένου οι γιατροί να τον βοηθήσουν, καθώς τα σημάδια της κατάκλυσης είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους και ανησύχησαν τους συγγενείς του. Ο 84χρονος μετά από ένα δίωρο κρίθηκε ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του με συγκεκριμένες οδηγίες, όμως το ασθενοφόρο που τον είχε μεταφέρει δεν προβλεπόταν να κάνει αυτή τη διακομωδή. Πήγε λοιπόν ο γιατρός προς τιμήν του, θα το πω, παρακάλεσε. Λέει, ο άνθρωπος είναι κατάκητος, η γυναίκα του δεν έχει βοήθεια, χρειάζεται, κάμετε μια εξαίρεση. Λέει, απαγορεύεται, γιατί άμα πάμε εμείς τον ασθενή στο σπίτι του, μπορεί την ώρα αυτή, λέει, να γίνει ένα τρακάρισμα και να μην βρεθούμε στη θέση που χρειάζεται να μας απολύσουν. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες να βρεθεί λύση, τελικά αυτή δεν βρέθηκε ποτέ, ούτε και από το νοσοκομείο Σιτίας που διαθέτει ασθενοφόρο για τις δευτερογενείς διακομιδές και που μέχρι να εξοπλιστούν όλα τα νοσοκομεία έχει επιφορτιστεί με τη διακομιδή από όλα τα νοσοκομεία του Λασιθίου. Και έτσι, ο κύριος τηλέμαχος, καθώς δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να μετακινηθεί με γιόταχη όχημα, τοποθετήθηκε πάνω σε στρώμα μέσα στην καρότσα του αγροτικού για να επιστρέψει στο σπίτι του. Βάλανε τον μπαμπά στο αγροτικό πάνω και τον φέραμε στο σπίτι. Είχε η κόρη μου καλέσει εργάτες της όλους και περιμέναν εδώ και τον κατεβάσαν από το αυτοκίνητο σαν να ήταν ένα τσουβάλι πατάτες. Ό,τι περιστατικό υπάρχει τόσο που είναι ειδικής περιπτώσεις, αξιολογείται από το ΕΚΑΠ και πιο πολλές φορές γίνεται. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς έχει ξέφυγε στο περιστατικό. Δεν ενημερωθήκαμε τέλος πάντων. Ουσιαστικά τώρα τα κάνουμε, αλλά λόγω ανθρωπιάς, όπως είπατε, και λόγω αν έχουμε την. Δηλαδή υπάρχει ασθενοφόρο ελεύθερο, μπορούμε να το κάνουμε. Πάνω στο αγροτικό αυτοκίνητο, καλά ήταν, γιατί ενώ η κόρη μου και με σκέπαζε, αλλιώς θα είχα ψοφήσει από το κρύο που ήταν να σεντώνει και στην καρότσα πάνω. Για ντροπή από τις τριτοκοσμικές αυτές εικόνες έκαναν λόγο οι συγγενείς του 84χρονου που εξέφρασαν την αγωνία τους για το κατά πόσο ασφαλής είναι τέτοιου είδους μετακινήσεις, οι οποίες αν δεν επιτευχθεί ούτε και αυτές να βρεθούν, οι ασθενείς κινδυνεύουν να μείνουν σε μια γωνιά στα νοσοκομεία εγκαταλελειμμένοι. Θέλω να είναι ο τελευταίος ο πατέρας μου που το περνάει αυτό και γι' αυτό δώσαμε τόση μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα. Να τελειώνει η ιστορία, να βρεθεί λύση και για τον άλλο κόσμο. Οι δευτερογενείς διακομιδές είχαν τεθεί ως πρόβλημα και κατά την επίσκεψη στην περιοχή της Υφυπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, όπου η διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας είχε ενημερώσει ότι θα αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη δρομολογούνται εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα αφορούν στο σύνολό του στα νοσοκομεία του νησιού. Η Υγειονομική Περιφέρεια περιμένει κάποια ασθενοφόρα τώρα, 14 ασθενοφόρα μέσω του ΕΣΠΑ, για να τα δώσει στα κέντρα υγείας και προφανώς να δώσει τα εφεδρικά στα νοσοκομεία. Και περιμένουμε να τελειώσουν και τα ΙΕΚ μέχρι τον Ιούνιο τα παιδιά, για να μήπως γίνει κάποια προκήρυξη για να προσγειωθούν.